το θέμα με το φυσικό αέριο πώς έχει. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΟΕΕ, βλέποντας ότι υπάρχει αδιέξοδο και διαπραγματευτικών κενών εδώ και 4 χρόνια με όλες τις επιπλοκές, λέει ότι, και είναι σωστή η σκέψη του, αυτή είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο όταν πάει να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Για να μπορέσεις να υλοποιήσεις μια πολιτική, χρειάζεται να βρίσκεις και κοινά συμφέροντα και κίνητρα για να κινούνται οι ενδιαφερόμενοι προς την κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης, προς μια κατεύθυνση. Για να μπουν πρώτα απ' όλα σε διαπραγμάτευση. Λέει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας στην τελευταία του έκθεση να μετατρέψουμε το φυσικό αέριο από πρόβλημα σε καταλύτη για απελευθέρωση δυναμικής για επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Ναι. Κάνοντας αυτό το πράγμα λοιπόν το ΑΚΕΛ, έβαλε περιεχόμενο σε αυτήν την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα για να δούμε πώς απελευθερώνουμε δυναμική και πώς το κάνουμε κίνητρο. Ναι. Και εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιάδης Γιάδη, εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσω από εσάς για τα χτεσινά του Εθνικού Συμβουλίου για το εάν ισχύει τελικά αυτή η πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και πώς την βλέπετε εσείς. Εγώ νομίζω ασχολούμαστε με κάτι που είναι λίγο αντικειμένο. Και πριν μπω στην τοποθέτηση αναφορικά με το Εθνικό Συμβούλιο, θα ήθελα να σχολιάσω, να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάτι που αναφέρε προηγουμένως ο κύριος Στεφάνο. Και είπε ότι σπουδάζοντας πολιτικές επιστήμες, αυτό που μαθαίνεις πρώτα είναι πώς να βρίσκεις έναν κοινό έδαφος, ούτως ώστε να προχωρούν μπροστά οι διαπραγματεύσεις και να υπάρχουν οι συγκλήσεις. Ναι. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αυτή είναι η πολιτική του συμβιβασμού. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το άλλο κομμάτι που είναι η πολιτική της διεκδίκησης, όπου οθείς το αντίπαλο μέρος στα δικά σου θέλω μέσω άσκησης πιέσεων και χάραξης μιας διεκδικητικής πολιτικής. Εάν έχεις τη δυνατότητα. Φυσικά και αν έχεις τη δυνατότητα, αλλά ναι, η κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα, ναι, και μπορεί να κινηθεί με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα εναντί του αντιπάλου. Κάθε διεθνής παίχτης έχει και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Και στην περίπτωση, ναι, του Κυπριακού, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και μειονεκτήματα. Από την άλλη, όμως, έχει και πλεονεκτήματα. Και να αναφέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναγνωρισμένο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια χώρα με πλούσιο ενεργειακό μέλλον. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καλλιεργούμε την ιτοπάθεια στον λαό. Αλλά θα πρέπει, ναι, να... Είναι θέμα ιτοπάθειας όμως η αναγνώρισης ρεαλιστικής των πραγματικοτήτων. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε, mm-hmm, έχει και κράτη-μέλη που έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία και βλέπουμε και τον τρόπο αντιμετώπισης που έχουμε στις προσπάθειες που κάνουμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ναι, με αυτό που μου λέτε τώρα να πω κάποια πράγματα, ότι πάντα λέμε για τη στάση την αρνητική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ ουδέποτε ψέγω τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρώτα απ' όλα κοιτάζω τον καθρέφτη και λέω τι κάνουμε εμείς. Και όταν, ναι, λέω εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είπα ποτέ ότι είναι αρνητική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη. Αυτό που λέω είναι ότι με βάση τις προσδοκίες που έχουμε εμείς και το τι αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές βάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά και απογοητευόμαστε. Πολύ σωστά, ναι, και επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Ναι. Όμως από εκεί και πέρα δεν πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να λάβει κάποια μέτρα όταν εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνουμε ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και αυτόν το δηλώνουμε όταν η Τουρκία βρίσκεται παρανόμως στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνει έρευνες παράνομα στις Κυπριακές θάλασσες, ναι, έχει δημιουργήσει βάση γιαντρών σε κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη, και τονίζω την ευρωπαϊκά εδάφη, καθώς κατά την εισδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε στην ολότητα της εδαφικά με αναστολή του κεχτημένου στο βόρειο κομμάτι. Επιπλέον δημιουργεί λιμάνι στο κατεχόμενο τρίκομο και βλέπουμε και σε επεκτατικές ενέργειες την αμόχωστο. Και εδώ έρχομαι να θέσω και το ερώτημα, καθώς είδα πολλές αντιδράσεις σε σχέση με την αφαίρεση, ναι, των διαβατηρίων. Ναι. Και έρχομαι αυτό και ρωτούμε, ναι, πότε, ναι, θα λάβουμε κυρώσεις όταν λέμε δεν είναι αυτός σκοπός. Τι, πότε επιτέλους θα αντιδράσουμε όταν σήμερα προχωρεί σε μια ορθή κίνηση η Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση με την αφαίρεση των διαβατηρίων, ναι, και έρχονται κάποιοι να στυλιτεύσουν τη στάση και την αφαίρεση των διαβατηρίων. Πότε επιτέλους θα αντιδράσουμε. Το ερώτημα είναι όταν η Τουρκία φτάσει στο προεδρικό.
τότε θα είναι πολύ αργά. Ναι. Πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα και να χαράξουμε μια αποτρεπτική πολιτική. Λοιπόν, επειδή έχουμε ήδη ξεπεράσει τον χρόνο, θα ζητήσω την κατανόηση όλων σας 30 δευτερόλεπτα. Ο καθένας. Λοιπόν, κύριε Γιάδη. Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ναι. Αναφορικά με το τι λέγεται για την επιστροφή στο Σύνταγμα του 60, απλά να υπενθυμίσω ότι το Σύνταγμα του 60 ήταν μια δικοινοτική και όχι διζωνική ομοσπονδία. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι κατά πόσο θα είναι διζωνική, κατά πόσο θα διχοτομήσουμε την Κύπρο. Ναι. Εμάς η δική μας πρόταση είναι η επιστροφή σε ένα δημοκρατικό, βιώσιμο, λειτουργικό και δίκαιο κράτος, όπως είναι το ενιαίο κράτος. Και προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα μπούμε άλλα, γιατί δύο ακριβώς πρέπει να πάει το δελτίο ειδήσεων. Ναι, κύριε Παντελίδη.